Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πού σου, ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου, ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θα σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού, θέλει φυλάτη την ψυχήν σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδόν σου και την έσοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Και να πάμε και στη σελίδα 650, να διαβάσουμε λίγα εδάφια από το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου, κεφάλαιο μη 40 και εδάφιο 27. Σελίδα 650, κεφάλαιο μη και εδάφιο 27. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κεκριμένη από του Κυρίου και η κρίσης μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης δεν ατονεί και δεν αποκάμει. Δεν εξιχνιάζει τη φρόνηση αυτού. Δίδει ισχύν εις τους ιτανισμένους και αυξάνει την δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσιν να τονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπασιν. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν να αναβεί με πτέρυγα σώσα αιτή. Θέλουσιν τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει. Θέλουσιν περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονίσει. Αμήν. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι πολλές φορές στη ζωή του ο χριστιανός αισθάνεται ξεχασμένος από το Θεό. Και αισθάνεται ξεχασμένος από το Θεό γιατί προσεύχεται και δεν βλέπει να επεμβαίνει και να ενεργεί ο Θεός. Το γεγονός όμως ότι προσευχόμαστε δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μας απαντάει δεν μας ακούει. Μας ακούει ο Θεός και μας ακούει πάρα πολύ καθαρά και πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι καιρός στη ζωή του καθενός μας που ο Θεός απαντάει άμεσα, έμεσα, αργότερα, αλλά πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, είναι και καιρός που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή και του καθενός μας, σαν άτομα, σαν οικογένειες, αλλά και σαν εκκλησία. Ο Θεός λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση αποστέλει το λόγο του στο λαό του λέγοντας, γιατί λες, γιατί έχασες την πίστη σου, την εμπιστοσύνη σου σε μένα, γιατί λες ότι δεν σε βλέπω, ότι δεν σε φροντίζω, ότι δεν σε ακούω. Και απαντάει ο ίδιος, δεν εξεύρεις, δεν άκουσες ότι ο Θεός που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει στις συνεχόμενες και πολλές αιτήσεις σου, εξητήσεις σου και δυσκολίες σου. Ούτε ατονεί ούτε αποκάμει όταν εξητείς το Θεό. Αντιθέτως, ο Θεός είναι αυτός που δίνει δύναμη στους ατονισμένους και ενισχύει τους αδυνάτους. Όμως, είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε, γι' αυτό μας το τονίζει. Υπάρχουν καιροί κακοί όπου οι νέοι και ακόμη και οι εκλεκτοί νέοι, οι δυνατοί νέοι, και απευθύνεται μέσα στην εκκλησία του, ακόμη και οι δυνατοί και πιστοί άνθρωποι του Θεού, υπάρχει καιρός που αποκάμουνε, που αδυνατίζουνε παντάπαση, γιατί δεν βλέπουνε πουθενά ελπίδα, δεν βλέπουνε βοήθεια, δεν βλέπουνε κάτι που να τους δημιουργήσει έστω μια χαραμάδα φωτός στο τέλειο σκοτάδι. Υπάρχουν τέτοιες στιγμές, ιδιαίτερα δε τις έσχατες ημέρες που οι καιροί θα είναι κακοί, θα αυξάνουν αυτές οι στιγμές. Όχι μόνο από οικονομικής απόψεως, αλλά πολλές φορές εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων, ο επηρεασμός στις ψυχές των ανθρώπων δίπλα μας, αλλά και της καρδιάς μας, της ίδιας,
θα μας φέρνει σε αδιέξοδα, σε απελπισία, με αποτέλεσμα να αποκάμουμε. Και ο Θεός έχει τη λύση. Εκείνοι που δεν αποκάνουν ποτέ, αλλά ανανεώνουν τη δύναμή τους, ανεβαίνουν ψηλά σαν τους αετούς, τρέχουνε και δεν κουράζονται, περπατούνε και δεν ατονούνε, είναι μία κατηγορία πιστών. Μία, μοναδική. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο. Το να προσμένεις τον Κύριο σημαίνει δεν έχεις χάσει την πίστη σου. Δεν έχεις χάσει την αγάπη σου, δεν έχεις χάσει την ελπίδα σου στο Χριστό. Πιστεύεις ότι είναι δυνατός και σ' ακούει και πιστεύεις ότι όταν θα ενεργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε ούτε να νοήσουμε, ούτε να κατανοήσουμε, αλλά ούτε και να προβλέψουμε. Αλλά ούτε και γι' αυτό να ζητήσουμε και να περιμένουμε. Αντί να περιμένουμε λοιπόν τη λύση των προβλημάτων μας, ο Θεός μας προτρέπει να περιμένουμε τον ίδιο τον Χριστό να έρθει στη ζωή μας, ο οποίος θα έρθει. Γι' αυτό και ο Δαβίδ βρέθηκε πολλές φορές σε τέτοιες καταστάσεις απερίγραπτες, απελπιστικές, και έκραξε προς το Θεό λέγοντας: «Υψώνω τους οφθαλμούς μου στα όρη και περιμένω να δω από πού θα έρθει η βοήθειά μου». Αλλά δεν έρχεται. Και τότε υψώνω το βλέμμα μου στον ουρανό και έμπειρος άνθρωπος του Θεού ομολογεί με πίστη: «Η βοήθειά μου έρχεται». Δεν είναι «έλα Κύριε, θα έρθει, πότε θα έρθει». Έρχεται η βοήθειά μου. Και μάλιστα από του Κυρίου του Πεϊσάντος στον ουρανό και τη γη. Είναι η σκέψη, ο συλλογισμός της πίστης που ξεσηκώνει τις επεμβάσεις, τις ενέργειες και τη δύναμη του παντοδυνάμου Θεού, ο οποίος μας ακούει. Υπάρχει προσευχή που λέει: «Κύριε, με εγκατέλειψες, με άφησες, δεν με ακούς, έλα». Καλή προσευχή. Αλλά δεν ευαρεστείται ο Θεός. Υπάρχει και η προσευχή που λέει: «Κύριε, είσαι παντοδύναμος. Ξέρω ότι έρχεσαι και θα γίνουν όλα έτσι όπως εσύ τα έχεις προγραμματίσει». Πάντα τα αυτά πρέπει να γίνω πρώτον. Και στην προσωπική μου ζωή και στην οικογενειακή μου ζωή και στην εκκλησιαστική μου ζωή, αρκεί εγώ να μην ατονίσω. Αρκεί εγώ να μην αποκάμω. Αρκεί εγώ να μην χάσω την παρησία μου, το θάρρος μου, γιατί έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και τότε θα απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Να μην χάσουμε λοιπόν την παρησία μας, η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Ο άνθρωπος ο οποίος ξεπέφτει δεν μπορεί να κατανοήσει τον ερχομό του Χριστού, θα έρθει και δεν θα τον καταλάβει. Γιατί αυτός που έχει ατονίσει είναι αυτός που δεν εμπιστεύεται πια το Θεό, δεν ελπίζει πια στο Θεό και ιδιαιτέρως δεν αγαπάει το Θεό. Σε αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο που λέει: «Η βοήθειά μου έρχεται», είναι βέβαιον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έρχεται η βοήθειά μου από του Κυρίου του Ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω τι, αλλά έρχεται. Έρχεται, να το, έρχεται ο Χριστός. Σε αυτόν λοιπόν ο Κύριος απαντάει δια Πνεύματος Αγίου: «Αυσασένα δεν θα αφήσω να κλονιστεί το πόδι σου. Εσένα δεν θα νιστάξει ο φυλάτων σε. Δεν θα νιστάξει ούτε θα αποκοιμηθεί ο φυλάτων αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, αυτόν τον λαό του Θεού, αυτή την οικογένεια του Θεού. Ο Κύριος θα είναι πάντοτε φυλακά σου, θα είναι σκέπη σου εκ δεξιών σου». Μία ιδιαίτερη, πιο καλά, ιδιαίτερα έντονη φροντίδα εκδήλωσης αγάπης. Η εκδήλωση της αγάπης του Θεού είναι τέτοια, με απεριόριστη φροντίδα σε αυτόν που λέει, και σήμερα να το πούμε αδερφοί: «Ο Κύριος έρχεται, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του Ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Εγώ θα είμαι ο φυλακά σου, εγώ θα είμαι η σκέπη σου, κανένας δεν μπορεί να σε βλάψει, θα σε φυλάτει από κάθε κακό». Αλληλούια. Από κάθε κακό θα σε φυλάτει.
και ιδιαιτέρως θα φυλάτει την ψυχή σου και όχι μόνο, θα φυλάτει και τη ζωή σου εδώ και την εισοδό σου και την εξοδό σου. Ένας Κύριος υπερασπιστής, ένας παντοδύναμος με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη που ακούει τη φωνή του παιδιού του που τον εμπιστεύεται. Σήμερα λοιπόν όλοι μας θα πούμε η βοήθειά μας έρχεται από του Κυρίου του ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Η βοήθειά μας στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή και στην ζωή του έθνους μας και όλης της κοινωνίας. Αλλά όχι έτσι πως εμείς την θέλουμε, γιατί εμείς θέλουμε λίγα και ασήμαντα πράγματα, αλλά έτσι όπως ο Κύριος την έχει προγραμματισμένη. Η βοήθειά μου έρχεται, η βοήθειά σου έρχεται, η βοήθειά μας έρχεται από του Κυρίου του ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Μπορείς να πεις αλληλούια, δόξα με χαρά. Από εκεί θα το καταλάβεις. Δόξα Κύριε, έρχεται, έρχεται. Μην κατεβάζεις το πρόσωπό σου και λες ους για μένα δεν έρχεται. Δεν θα έρθει για σένα. Όχι γιατί δεν έρχεται, αλλά γιατί θα περάσεις και θα την καταλάβεις. Αλλά με χαρά θα πούμε σήμερα, με εμπιστοσύνη στο Θεό θα πούμε σήμερα. Η βοήθειά μου έρχεται, νάτι, φτάνει, αλληλούια, δόξα. Δόξα Κυρία μου, σε ευχαριστούμε.